καταρρύθμιση. Οι ασθενείς δεν είναι πελάτες. Οι υγειονομικοί δεν θα βάλουμε πλάτη στα σχέδια κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, πλήρη κρατική χρηματοδότηση για να εξασφαλιστούν δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλο το λαό. Διαφωνούμε και απορρίπτουμε το έκδρομα των απογευματινών χειρουργείων. Οι νοσοκομειακοί γιατροί που αποφασίσαμε να δουλέψουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν είμαστε έμποροι, ούτε βλέπουμε τον ασθενή στη τσέπη. Οι φοιτητές ιατρικής σπουδάζουμε για να μπορούμε να προσφέρουμε καθολικά τις υπηρεσίες μας στο λαό, όπως πραγματικά επιτάσσουν τις σύγχρονες δυνατότητες και ενώνουμε τη φωνή μας με τα αιτήματα των υγειονομικών για αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστικές αυξήσεις του μισθού. Είναι η ίδια η στελέχωση που χρόνια τώρα έχουν πολύ καλά μεθοδεύσει όσοι κατοίκησαν και συνεχίζουν να κατοικούν εκεί επάνω, που έχει οδηγήσει σε αυτές τις λύσεις αναμονής. Είναι η ίδια η πολιτική τους που χρόνια τώρα έχει οδηγήσει πολλούς ασθενείς στο να μην βλέπουν άλλη εναλλακτική επιλογή παρά μόνο να πάνε να πληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση αυτούς τους ασθενείς που δεν έχουν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα να τους αρμέξει, να τους απομυζήσει ακόμα και το 1-2 χιλιάρικα που μπορεί να έχουν για μια ώρα ανάγκης για να τους χειρουργήσει ιδιωτικά στο δημόσιο κατ' επίφαση νοσοκομείο το απόγευμα. Αυτό κάνουν, πλιατσικολογούν, έχουν πέσει με τα μούτρα στις τσέπες του φτωχού κόσμου που είχε 5 δραχμές για μια ώρα ανάγκης και τώρα λένε πλήρωσε, αφού δεν μπορεί να πας στον ιδιώτη, να στα πάρουμε εμείς για να κάνεις το χειρουργείο σου. Θέλουμε να δηλώσουμε στον Υπουργό Υγείας ότι δεν είναι το 1% όπως λέει και βγαίνει στα κανάλια και ισχυρίζεται που διαφωνεί με αυτό τον νόμο. Είναι πολύ περισσότεροι, είμαστε πολύ περισσότεροι, αυτοί που έχουν δηλώσει να συμμετέχουν είναι ελάχιστοι. Πραγματικά οι διοικήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα να βρουν νοσηλευτικό προσωπικό, αναγκάζονται να απευθυνθούν σε τμήματα άσχετα από τα χειρουργεία, πράγμα το οποίο είναι αντιεπιστημονικό, επικίνδυνο και εγκληματικό. Κάνει το Υπουργείο μια λαθροχειρία. Λέει το εξής. Όπου βρίσκονται 5 ή 10 άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο και μπορούν και λειτουργούν ένα απογευματινό χειρουργείο, να λένε ότι όλο το νοσοκομείο είναι με τα απογευματινά. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. 5 και 10 άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε κάθε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι όμως, οι 200 ή 300 υπόλοιποι που εμπλέκονται και λένε όχι, λένε όχι. Υψώνουν ένα πραγματικό τείχος αντίστασης απέναντι σε αυτή την βαρβαρότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάνω από το 80-85% των συναδέλφων είναι ενάντια και δεν συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να πάει παντού. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν συνεννούμε στο πιάτσικο στις τσέπες των ασθενών και παλεύουμε για ουσιαστικές μαζικές προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα δημόσια νοσοκομεία, να ανοίξουν μαζικά οι αίθουσες χειρουργείου και να σταματήσει πραγματικά αυτή η ντροπιαστική κατάσταση των τεράστιων αναμονών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε όλοι μαζί και θα κερδίσουμε. Κάτω, τα χέρια!